Χαίρετε, είναι η ζωντανή εκπομπή Φιλοσοφίν με τον Ηλία Βαβούρα κάθε Τετάρτη στις 4 με 5 το απόγευμα. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή εκπομπή, μια εντελώς ξεχωριστή εκπομπή, διότι έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Σπυρίδη, ειδικευόμενο στα θέματα μουσικής αλλά και στα θέματα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρωτότυπη μελέτη των κειμένων. Χαίρετε κύριε Σπυρίδη. Χαίρετε κύριε Βαβούρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η αρμονία στον Ηράκλειτο. Μάλιστα. Ο Ηράκλειτος, ένας από τους μεγαλύτερους προσοκρατικούς φιλοσόφους, γεννημένος στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, ο λεγόμενος σκοτεινός φιλόσοφος, εν αντιθέσει με τον γελαστό φιλόσοφο που ήταν ο Δημόκριτος και έπεται αυτού, μας μίλησε για πάρα πολλά θέματα, μας μίλησε για θέματα ηθικής, μας μίλησε για θέματα φυσικής φιλοσοφίας, μας μίλησε για θέματα κοσμολογίας και πάρα πολλά άλλα, όμως είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται. Ο τρόπος του ήταν ο συμβηλικός. Μιλούσε όπως ακριβώς μιλούσε και η δελφική πυθία, έδινε δηλαδή χρησμούς, και αυτός που διάβαζε τα ρητά του Ηρακλήτου μπορούσε να καταλάβει ή να μην καταλάβει αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί. Μάλιστα, σε ένα από τα αποσπάσματά του μας λέει: «Ο άναξ ούτε ο μαλτίο εστί το ενδελφής, ούτε λέγει ούτε κρίνει, αλλά σημαίνει», δίνοντας και τη συμβολική σημασία των Ηρακλήτιων αποσπασμάτων. Κύριε Σπυρίδη. Ο Ηράκλητος με έκανε μεγάλη εντύπωση. Εγώ να σας εξηγήσω πώς έφτασα στον Ηράκλητο. Επί 40 χρόνια δίδασκα το μάθημα της ακουστικής και ιδιαιτέρως της μουσικής ακουστικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τη μουσική κατά ανάγκη ήρθα στον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας με οδήγησε στους Πυθαγορείους, ένας εκ των οποίων ο σημαντικότερος θα μπορούσα να πω είναι ο Πλάτωνας. Από τον Πλάτωνα γνώρισα τον Σοκράτη. Και τα κείμενα μας λένε, και έτσι διδάσκουν, ότι ο Πυθαγόρας και ο Σοκράτης ήσαν μηδέν γεγραφώτες. Δεν συνέγραψαν τίποτα. Μολονότι υπάρχουν πηγές που μας πληροφορούν για το αντίθετο. Αυτοί οι οποίοι συνέγραψαν περί του Πυθαγόρου έζησαν 1000 χρόνια μετά τον Πυθαγόρα. Οπότε οι πηγές και οι πληροφορίες που έχουμε πιθανώς να ήσαν αλλοιωμένες. Έχουμε όμως μία πηγή η οποία είναι σύγχρονη του Πυθαγόρου και αυτός είναι ο Ηράκλητος, ο οποίος Ηράκλητος γράφει για τον Πυθαγόρα ότι ο Πυθαγόρας, ο γιος του Μνησάρχου, διέπρεψε στην Ιταλία, συνέγραψε τις γνώσεις του και μετά λέει κάποια επίθετα τα οποία αν ερμηνεύονται, αρχηγός Σκοπίδων παραδείγματι, εάν ερμηνεύονται έτσι όπως τα ερμηνεύουμε εμείς σήμερα, δείχνουν μία κακότητα. Τώρα αυτή η κακότητα αν ήταν ίδιον των Ιόνων φιλοσόφων δεν ξέρω, διότι μια ισχυρότερη κακότητα έδειξε και ο Αναξίμανδρος στο πρόσωπο του Πυθαγόρου, διαβάλλοντάς τον στον Πολυκράτη τη Σάμο, ο οποίος τον εξεδίωξε από το παλάτι. Και ευτυχώς που έγιναν έτσι, θεία προνοία, γιατί αναγκάστηκε ο Πυθαγόρας να φύγει και να πάει στην κάτω Ιταλία, αλλιώς θα ήταν ένας άσημος στην αυλή του Πολυκράτους. Εγώ ασχολούμενος με τον Ηράκλητο εθαύμασα το περιεκτικό του λόγου του και το αλληγορικό των λεγόμενων του. Είχα συνηθίσει στην αλληγορία και ή στις αλληγορίες του Πλάτωνος ή του Αριστοτέλους, αλλά οι αλληγορίες του Ηρακλήτου είναι άλλο πράγμα, είναι τρομερό. Επειδή
το έργο, το συνολικό έργο του Ηρακλήτου. Έτσι όπως μας διεσώθη αποσπασματικά σε 129 ή 130 αποσπάσματα, είναι για πολλούς λόγους δύσκολο να κατανοηθεί, να αναπτυχθεί και ο καθένας ερευνητής λέει αυτό που λέει και ο Παύλος, έκαστος εκ του περισσεύματος της καρδίας αυτού λαλεί, ο καθένας με βάση αυτά τα οποία ξέρει, ερμηνεύει έτσι όπως ερμηνεύει τον Ηράκλητο. Εγώ επέλεξα, επειδή στις σπουδές είμαι φυσικός, είμαι και μουσικός και ασχολήθηκα επί πολλά χρόνια με την Πυθαγόρια μουσική, να επιλέξω 3 αποσπάσματα του Ηρακλήτου, το 8, το 51 και το 54, εις τα οποία και μόνον εις αυτά αναφέρεται η έννοια αρμονία. Προβληματίστηκα με το τι θέλει να πει ο ποιητής και κατέληξα σε κάποια πράγματα. Και έτσι λοιπόν, εάν πω να σας αναλύσω τι είναι αυτή η αρμονία, θα ήθελα να σας πω ότι αυτός ο Ίων φιλόσοφος, ο Ηράκλητος ο Εφέσιος, ο οποίος είναι από τους μόνους που δεν μετακινήθηκε από την πατρίδα του, είναι ο μόνος που εμορφώθη, αυτό εμορφώθη, διαβάζοντας. Και αυτό είναι το καταπληκτικό. Πού βρήκε κείμενα και διάβασε. Κατά την άποψή μου, επειδή τα βιογραφικά στοιχεία για τον Ηράκλητο λένε αυτοεξορίστη στο ναό της Αρτέμιδος, το Αρτεμίσιον, το αυτοεξορίστη κατ' εμέ θα πει ότι πήγε και κλείστηκε εκεί, διότι εκεί δεν είναι το μόνο ναός, ήταν και μια σπουδαία βιβλιοθήκη της εποχής. Εκεί βρήκε κείμενα των προηγουμένων φιλοσόφων και των συγχρόνων του. Εκεί πρέπει να βρήκε ισχυρά και θαυμάσια πυθαγόρια κείμενα, γιατί αν δεν γνώριζε την πυθαγόρια φιλοσοφία εν βάθη, δεν θα μπορούσε να πει αυτά τα οποία είπε. Και γιατί όμως, να σας διακόψω λίγο, γιατί ο Ηράκλητος στρέφεται εναντίον του Πυθαγόρα και τον κατηγορεί με βασικότερο κριτήριο την πολυμάθεια του Πυθαγόρα. Ναι, αυτό είναι... Το λέει κακοτεχνία, ότι ασκεί ένα είδος κακοτεχνία σε ένα από τα προσπάσματά του. Πολυμαθή κακοτεχνία, όπως λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτός εδώ ή το στην εξειδίκευση, αλλά δεν πάει και αυτός πίσω. Για 1000 πράγματα μιλάει. Μιλάει από απλά πράγματα της εποχής του μέχρι θέματα κβαντομηχανικής και όπως κατέληξα εγώ με αυτά τα 3 αποσπάσματα, μιλάει για σύγχρονα θέματα επάνω στη μουσική ακουστική, μιλάει για το πώς λειτουργούν οι χορδές στα έγχορδα όργανα με δοξάρι. Βρισκόμαστε στον 6ο αιώνα π.Χ. Στον 6ο αιώνα π.Χ. οι σύγχρονοι μουσικολόγοι δέχονται ότι δεν υπήρχαν έγχορδα όργανα με δοξάρι και υποστηρίζουν ότι το δοξάρι είναι ένα εξάρτημα των μουσικών οργάνων που επενοήθη στην Ανατολή και έφτασε στην Ελλάδα, στο Βυζάντιο, τον 10ο ή τον 11ο μετά Χριστόν αιώνα. Όταν εγώ υποστηρίζω ότι ο Ηράκλητος μας διδάσκει τον τρόπο λειτουργίας των μουσικών οργάνων με δοξάρι, με βάση τα ισχύοντα, είμαι τερατολόγος. Δηλαδή... Ναι, να πάμε λίγο όμως στο θέμα της αρμονίας που απασχολεί και την σημερινή μας εκπομπή. Να δούμε λίγο τι είναι αυτή η περίφημη αρμονία. Σε ένα απόσπασμα να λέει «αρμονή αφανής φανερής Κρήτων». Ναι. Σε ένα άλλο απόσπασμα μας λέει ότι η αρμονία προέρχεται από την αντίθεση αντίθετων δυνάμεων που ερίζουν να επικρατήσουν. Παλίντροπος αρμονή, όπως τη λέει. Η παλίντροπος αρμονή, όκος περτόξου και λύρης. Ωραία. Και στο άλλο το απόσπασμα πάλι μιλάει για την καλύστη,
για την καλή στη αρμονία. Κοιτάξτε να σας πω πού κατέληξα εγώ. Να το θέσουμε λίγο. Αν το θέσουμε, ας πούμε, ότι ο Κιδίδης λέει τα δε δίκαια υπό ίσης ανάγκης κρίνεται. Δηλαδή δικαιοσύνη υπάρχει εκεί όπου υπάρχουν εξαναγκαστικά, σωστενή εξαναγκαστικά μέσα για την επιβολή της. Άρα και στον Ηράκλειο του συμβαίνει κάτι τέτοιο σε κοσμολογικό επίπεδο. Όχι. Αλλιώς δεν θα υπήρχε η αρμονία. Όχι. Εγώ κατά την άποψή μου, σε αυτά τα τρία αποσπάσματα θεωρώ τον Ηράκλειο να δέχεται με καθαρά πυθαγόριο μουσική, με πυθαγόρια μουσικά κριτήρια την έννοια της αρμονίας. Λίγο να πούμε, η αρμονία είναι μια λέξη που παράγεται από το ρήμα αραρίσκο. Συνδυάζω, συνδέω, συναρμόζω. Λοιπόν, η αρμονία έχει κατά την πυθαγόρια άποψη που μας διασώζεται και από τον Πορφύριο και από τον Θεόνα το Σμυρναίο, είναι ένα έφωνο μουσικό διάστημα το οποίο συναρμόζεται, αποτελείται, συναπαρτίζεται από δύο μικρότερα έφωνα διαστήματα. Δηλαδή, αν έχω δύο έφωνα διαστήματα ενωμένα, συζευμένα που λέμε, και το άθροισμά τους αποτελεί ένα νέο έφωνο μουσικό διάστημα, τότε αυτό το νέο έφωνο μουσικό διάστημα λέγεται αρμονία. Παράδειγμα, η οκτάβα. Η οκτάβα αποτελείται, η οκτάβα 2 προς 1 κατά Πυθαγόρα, είναι ένα έφωνο ή το εφωνέστερο μουσικό διάστημα. Αυτό απαρτίζεται από μία τετάρτη, την οποία λέγαν διοξιά, και από μία πέμπτη, τετάρτη που τη λέγαν συλλαβά και από μία πέμπτη που τη λέγαν διοξιά. Μια τετάρτη συν μία πέμπτη μας κάνουν μία οκτάβα. Άρα η οκτάβα είναι αρμονία. Γι' αυτό από τον 6ο αιώνα, τον καιρό του Πυθαγόρου, μέχρι τον 4ο αιώνα, π.Χ. μιλάμε, τον καιρό του Αριστοξένου, λέγοντας αρμονία εννοούσαν την οκτάβα. Καμία σχέση με αυτά τα οποία διδάσκονται σήμερα εις τα οδεία μας και λέγοντας αρμονία εννοούμε την εγκατακορύφω ανάπτυξη της μουσικής συνθέσεως, τοποθετώντας συγχορδίες και τέτοια πράγματα. Βέβαια, υπάρχει η μετάβαση στην πολιτική αρμονία πάνω. Δηλαδή, υπάρχει ένα απόσπασμα του Αρχίτα Ταραντίνου στο Στοβαίο, από τα λίγα απόσπασματα που έχουν σωθεί από το μεγάλο αυτό Πυθαγόριο Σοφό, ο οποίος άρχισε και πολιτική δράση, το οποίο απόσπασμα μας λέει ότι η αρμονία, η συναρμογή δύο μερών υπάρχει πάντοτε στη φύση. Δηλαδή σε κάθε φυσικό δεσμό υπάρχει μια συναρμογή ανώτερου στοιχείου προς το κατώτερο. Και το ίδιο πρέπει να γίνει και στην πολιτική και τάσει μάλιστα ο Αρχίτας σε αυτό το χώριο το ανώτερο σημείο με την νόηση, με το έλογο τμήμα, ενώ το κατώτερο με το σωματικό τμήμα. Αλλά λέμε ότι αυτή η έννοια έχει περάσει και στο ανθρωπολογικό επίπεδο, σε φυσικό δηλαδή επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί βλέπουμε την προφανή κατάληξη του αρχίτιου επιχειρήματος. Κοίταξε να σου πω, είπες ανώτερο κατώτερο στοιχείο. Πάντως, για να προκληθεί γένεσης στη φύση, χρειάζεται η ανισότητα. Εκ της ανισότητος, η γένεσης, η κίνησης. Εκ της ισότητος, η ηρεμία. Αυτά και πολλά άλλα μπορούμε να βρούμε περί της εννοίας αρμονία στα φιλοσοφικά κομμάτια. Αλλά η αρμονία, ξαναλέω, στον Ηράκλειο έχει μόνο μουσική υπόσταση και έτσι την αντιμετωπίζει καθαρά ο Ηράκλειος. Τώρα, έχουμε 4 είδη αρμονίας. Θα πρέπει αυτά τα 4 είδη αρμονίας κατά των Ηράκλειων, η φανερά, η αφανής, η παλίντροπος και η καλύστη, να διαφοροποιούνται ξεκάθαρα η μία από την άλλη. Ξεκινάω. Έχουμε μία ρίση του φιλολάου. Ο φιλόλαος λέει «αρμονίας δε μέγεθος εστί, συλλαβά και διοξία». Η οκτάβα έχει ένα μέγεθος που ισούται με την τετάρτη, συλλαβά και διοξία με την πέμπτη. Ωραία, άρα
η μουσική κλίμακα της οκτάβας στους αρχαίους Έλληνες είναι μία Τετάρτη, ξεκινάμε από Τετάρτη, και μία Πέμπτη. Διευκρίνηση εδώ. Ο Αριστοτέλης μας διευκρινίζει στα περί αρμονικής ότι οι κλίμακες στην αρχαία Ελλάδα εμελετώντο κατά την κατιούσα διαδοχή από τις ψηλές νότες προς τις χαμηλές νότες. Και μας λέει, όταν έχω δύο συνημένα τετράχορδα, η νότα της συναρμογής λέγεται μέση. Και η μέση είναι η τελευταία νότα του άνω τετραχόρδου και η πρώτη νότα του κάτω τετραχόρδου. Άρα είναι σαφές ότι κατά την κατιούσα διαδοχή η οκτάβα η οποία ξεκινάει Τετάρτη και ακολουθεί η Πέμπτη είναι η φανερά αρμονία. Ωραία, απλά επειδή οι περισσότεροι στους ακροατές να μην καταλαβαίνουν, να μην έχουν γνώση ας πούμε μουσικών σπουδών ή μαθηματικών σπουδών, προτείνω λίγο να τα απλοποιούμε αυτά, να τα λέμε λίγο πιο απλά. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, η απόδειξη ας πούμε, τι σημαίνει αυτή η μουσική δομή της αρμονίας στο σύμπαν ας πούμε. Υπάρχει κάποια μουσική αρμονία μεταξύ των φυσικών φαινομένων, κάποια αρμονία μουσική μεταξύ των πλανητών, όπως ας πούμε είπε η NASA ας πούμε σε ένα σχετικό δημοσίευμά της το τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, πώς μπορούμε ας πούμε αυτό να το απλοποιήσουμε για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Η πολλή απλοποίηση βλάπτει και καταστρέφει την ουσία του πράγματος. Μια που είπατε τη λέξη αρμονία και μια που είπατε τη λέξη NASA. Έχω να πω το εξής. Κατά την πυθαγόρεια θεωρία αρμονία των ουρανίων σφαιρών δεν έχει καθόλου καμία σχέση με έφωνα ακούσματα. Η αρμονία των ουρανίων σφαιρών θα πει η οκτάβα των οκτώ πλανητικών σφαιρών. Και διευκρινίζω, οι πλανήτες ήσαν 7 και μία σφαίρα, ο καθένας είχε τη δικιά του σφαίρα και υπήρχε και η σφαίρα των απλανών, 8 σφαίρες, 8 νότες, μια πλήρης οκτάβα. Τώρα, για να διαδοθεί ήχος, κατά αυτά που λέγανε οι Πυθαγόροι, ότι περιστρεφόμενοι οι πλανήτες περί το κέντρο του σύμπαντος παράγουν ήχο και το άκουσμα αυτών των ήχων είναι αυτή η αρμονία. Για να παραχθεί ήχος και να ακουστεί ο ήχος πρέπει να παρεμβάλλεται ελαστικών μέσων, παραδείγματος χάρη αέρας. Εάν όμως υπάρχει κενόν, όσο και να γυρίζουν αυτοί οι πλανήτες, δεν πρόκειται να παραγάγουν ήχο. Αυτό που είπε η NASA, κατ' εμέ δεν έπρεπε να το πει. Η NASA δεν άκουσε ήχους. Η NASA κατέγραψε ηλεκτρομαγνητικά κάποια κύματα και με κάποιον τρόπο τα μετέτρεψε στο μαγνητόφωνο, στο μεγάφωνο και ακούστηκε αυτό που ακούστηκε. Πάντως, αυτή η αρμονία των σφαιρών του Πυθαγόρα και αυτή η αρμονία που λέει ο Ηράκλητος έχουν βάση μουσικά διαστήματα. Είναι όμως φανταστικό το ότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι το είπαν εκείνη την εποχή αυτό και βλέπουμε έστω και μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ότι υπάρχει μια μουσική που παράγουν τα ουρανιά σώματα. Δεν είναι φοβερό? Πώς μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να κατανοήσουν την παραγωγή μουσικής, κάτι το οποίο το επιβεβαιώνουμε εμείς με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, με πελώρια ραντάρ τα οποία έχουμε και με άλλα μέσα? Εγώ δεν τη δέχομαι αυτή την άποψη. Δεν άκουσαν τίποτα. Κατέγραψαν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όχι ηχητικά κύματα. Τα ηχητικά κύματα είναι άλλου είδους, είναι διαμήκη κύματα, τα ηλεκτρομαγνητικά είναι εγκάρσια κύματα, το ένα με το άλλο διαφορετικά. Τα ηλεκτρομαγνητικά δεν διεγείρουν τα αυτιά μας, μόνο όταν τα μετατρέψουμε με κάποιον τρόπο, με κάποια διάταξη, σε διαμήκη. Άρα δεν είχαν δίκιο οι Πυθαγόροι περί της αρμονίας, της μουσικής αρμονίας των ουρανίων σωμάτων? Οι Πυθαγόροι
με αυτά τα οποία εβίωναν καθημερινώς, διετύπωσαν παρεμφερώς μια θεωρία της αρμονίας των ουρανίων σφαιρών. Τι λέει ο Αρχίτας? Ο Αρχίτας λέει, όταν ξιστά από το μάγουλό σου περάσει το βέλος, ακούς το συρριγμό. Γιατί συρίζει το βέλος? Διότι έχει ταχύτητα. Λόγω της ταχύτητός του παράγει αυτόν τον ήχο. Λέει επίσης, εάν δέσεις σε σκηνή μία πέτρα και τη στριφογυρίζεις, παράγεται ένας ήχος. Όσο πιο μεγάλη πέτρα και όσο πιο μεγάλη ταχύτητά της, τόσο πιο μεγάλος είναι ο βόμβος ο οποίος παράγεται. Μέχρι εδώ πάμε καλά, διότι βρίσκομαστε εντός ατμοσφαίρας και ο αέρας δονείται από την περιστροφή της σφαίρας και ακούμε αυτό το οποίο ακούμε. Τώρα, είπαν και κατ' επέκταση, αφού η πέτρα που περιστρέφεται παράγει ήχο και οι πλανήτες με την τόση τεράστια μάζα τους, με την τόση τεράστια ταχύτητά τους, είναι δυνατόν να μην παράγουν ήχους? Και έρχεται ο Αριστοτέλης, ο οποίος ποτέ δεν ασπάστηκε αυτή τη θεωρία και λέει, αν παρήγεται ήχος από την περιστροφή των πλανητών, θα ήταν τόσο ισχυρός που θα κατέστρεφε τα πάντα. Και εδώ έχει δίκιο. Δεν δέχεται βέβαια την ύπαρξη κενού ο Αριστοτέλης, έτσι? Κοίταξε. Οι Πυθαγόροι τη δεχόντουσαν? Δύσκολο ερώτημα. Δεν είναι δύσκολο ερώτημα. Άμα δεν βρεις πηγή επί της οποίας να στηριχθείς, αρχίζεις και εικάζεις. Και κατά ανάγκη, σαν φυσικός εγώ, θα πρέπει να πω αυτά τα οποία διδάχθηκα και ας μην είναι Πυθαγόρια. Αλλά λίγο να πάμε ξανά στην αρμονίακα τον Ηράκλητο. Ο Ηράκλητος λέει, αφού η οκτάβα είναι μια Τετάρτη και μια Πέμπτη, γιατί να μην είναι μια Πέμπτη και μια Τετάρτη? Καταλαβαίνετε τι σας είπα? Μια Τετάρτη και μια Πέμπτη δομεί την αρμονία. Αν πάρω ανάποδα τα διαστήματα, μια Πέμπτη και μια Τετάρτη δεν είναι αρμονία? Είναι και αυτή αρμονία, αφού είναι δύο έφωνα διαστήματα συνεινωμένα και παράγουν μία οκτάβα. Τώρα, επειδή η Πέμπτη είναι πιο έφωνο μουσικό διάστημα από την Τετάρτη, έρχεται ο Ηράκλητος και την αρμονία, την οκτάβα δηλαδή, Πέμπτης και Τετάρτης, την ονομάζει εφωνεστέρα της άλλης αρμονίας. Η άλλη αρμονία είναι η φανερά και αυτή η αρμονία που είναι Πέμπτη συν Τετάρτη είναι η αφανής. Γι' αυτό λέει η αφανής, Πέμπτη συν Τετάρτη, είναι εφωνεστέρα, κρίσον που λέει, της φανεράς, που η φανερά είναι Τετάρτη Πέμπτη. Δεν σχετίζεται και με τον ξινό λόγο η αρμονία, που οι πολλοί δεν μπορούν να τον κατανοήσουν ενώ οι λίγοι τον κατανοούν? Εμένα αυτό μου θυμίζει πιο πολύ, δηλαδή ότι η αφανής αρμονία είναι ο ξινός λόγος, ο κοινός λόγος του σύμπαντος, τον οποίο όλοι μπορούν να καταλάβουν, αλλά λίγοι πραγματικά τον κατανοούν. Σε ένα άλλο απόσπασμα που λέει ότι οι δύο νέχοντες φρόνησαν, οι πολλοί ζωούσοι, οι δύο νέχοντες φρόνησαν. Ερχόμαστε. Εμένα αυτό μου θυμίζει πιο πολύ, δηλαδή τα αποσπάσματα δεν είναι κοντά το ένα στο άλλο. Η έννοια λόγος είναι γενικά μια πολυδύναμη έννοια. Ειδικά στην αρχαία ελληνική. Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και θρησκεία και θεολογία και μαθηματικά είναι μια πολυδύναμη έννοια. Οι Πυθαγόροι έλεγαν «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι παρά τη αρμονία και αρμονία είναι ο λόγος». Έρχεται 600 χρόνια μετά ο Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, και λέει «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι παρά το Θεό και Θεός είναι ο λόγος». Κράτησε την ίδια πυθαγόρια φράση, αλλάζοντας την αρμονία με την έννοια του Θεού. Άρα Θεός είναι αυτή η αρμονία η οποία επικρατεί στην
φύση και αρμονία χωρίς λόγο δεν μπορεί να υφίσταται. Ποιον λόγο όμως? Λόγο μαθηματικών. Λόγο δύο φυσικών αριθμών. Α προς Β. Το α προς Β μπορεί, το α και το Β μπορεί να είναι οποιοδήποτε ακέραιος αριθμός. Τώρα αυτών των ξινών λόγων μέσα στα τρία αποσπάσματα τα οποία εγώ μελέτησα δεν τον βρήκα με άλλη σημασία παρά μόνον με την καθαρά μαθηματική του και μουσική του κατά τους Πυθαγορείους σημασία. Όχι ορθολογική. Γιατί εγώ ας πούμε, εγώ εντάξει είμαι πολύ λίγος για να διπαραδοθώ. Όχι, για πες μου. Ναι. Τον Ηράκλητο. Νομίζω ότι έτσι πως διαβάζω τα αποσπάσματα ότι ο λόγος σημαίνει και ορθολογισμός. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος καθότι είναι ένα ορθολογικό «ον», μπορεί να αντιληφθεί μια ορθολογικότητα και μια τάξη η οποία διέπει το σύμπαν. Άρα και μόνο αυτή η συγγένεια η ορθολογική έχει μια κοινότητα ανάμεσα στον λόγο του σύμπαντος και στον ανθρώπινο λόγο. Και άρα ο άνθρωπος αν δεν συντονιστεί με αυτό το λόγο δεν θα μπορέσει ποτέ να ανέλθει σε ανώτερα επίπεδα της ύπαρξής του. Εάν γενικεύσουμε την όλη φιλοσοφία του Ηρακλήτου θα μπορούσαμε να πάμε και εκεί, διότι θεολογικά είναι λόγος ισούται Θεός, έχουμε μετά σαν λόγο την όποια διασύνθεση των όντων με το θείον, έχουμε τον ορθόν λόγων, των ορθολογισμών με επίκεντρο των νουν. Έχουμε τον μαθηματικό λόγο, όπως σας είπα, σαν πηλίκο δύο ακεραίων αριθμών, αλλά αυτές οι έννοιες δεν πάνε να πει όταν συναντήσουμε την έννοια λόγου κάπου είναι όλα μαζί. Εγώ ξανατονίζω. Απλά να κάνω μια, ας πούμε, για τους αρχαίους. Τα μαθηματικά αποτελούσαν μια μέθοδο. Εργαλείο. Ένα εργαλείο, μια μέθοδο, η οποία έπρεπε να χρησιμοποιηθεί από το λόγο για την επίδειξη προς κάποιο φυσικό σκοπό. Άρα έπρεπε να έχουμε γνώση της ύπαρξης ενός όντος, που μπορεί βέβαια να αποκρυπτογραφηθεί με μαθηματικούς κώδικες. Αυτό έτσι το έλεγε. Ναι. Ωραία. Και η στόχευση που μπορεί να θέτει κάποιος για την τελειοποίηση αυτού του όντος μπορεί πάλι να υποβοηθηθεί με μαθηματικές αναλογίες, όμως δεν είναι το τέλος οι μαθηματικές αναλογίες, αλλά το μέσο για την επιτέψη του τέλους. Κοίταξε να σου πω, να στο θέσω λίγο αλλιώς. Θα σου τα πω ότι είπα μέχρι τώρα με λόγους. Η οκτάβα είναι 2 προς 1. Η οκτάβα είναι λόγος. 2 προς 1. Η τετάρτη είναι 4 προς 3. Η πέμπτη είναι 3 προς 2. Άρα αν πάρεις και αθρήσεις με πυθαγόρια μαθηματικά, μην μου κάνουν ομώνυμα τα κλάσματα και προσθέσουν και ψάξουν να βρουν την οκτάβα, το 4 προς 3 και το 3 προς 2 μας κάνουν 2 προς 1, διότι η άθρηση των μουσικών διαστημάτων γίνονται κατά πολλαπλασιασμών. Πράγμα το οποίο τι μας δείχνει, ας πούμε, τι αποκρυπτογραφεί, τι αποσυμβολίζει αυτό? Αυτό αποσυμβολίζει, ας το πω λίγο με νότες σημερινές, όσοι εκ των ακροατών καταλάβουν, κατάλαβαν και θα προσπαθήσουμε να το πούμε και αλλιώς. Κοσμολογικά, ας πούμε, αυτό, ή ανθρωπολογικά, ή πολιτικά, ή στο θέμα που μας αφορά, τι μας δείχνει αυτό το πράγμα, αυτή η αναλογία, η αρμονία μεταξύ των αριθμών? Ότι υπάρχει τάξη στο σύμπαν, ότι υπάρχει μέτρο, ότι υπάρχει κάποιο αίτιο που προκάλεσε τα πάντα, ότι πηγαίνουμε προς κάπου, ότι ενδεχομένως η ψυχή μας είναι αθάνατη. Τι συμβολίζει αυτό αυτή η νότα? Τη νοημοσύνη των αρχαίων που το προγράψαν. Αυτά εδώ που σας είπα συμβολίζουν μία τάξη η οποία επικρατεί στο χώρο της μουσικής. Τώρα αν πηγαίνουμε κάπου ή δεν πηγαίνουμε κάπου, εάν υπάρχει τάξη ή δεν υπάρχει τάξη, πρέπει να πάμε σε κάποιες άλλες έννοιες τις οποίες επιδέχεται, τις οποίες αλλού τις χρησιμοποιεί ο Ηράκλητος, και μάλιστα την έννοια της εντροπίας. Ο Ηράκλητος μιλάει ότι τα πάντα χωρεί, τα πάντα προχωρούν. Ποτέ δεν είπε ο Ηράκλητος τα πάντα ρί,
Το Πάνταρι δεν είναι η Ηρακλήτιος ρίση και όμως από μία μη Ηρακλήτιο ρίση έγινε γνωστός ο Ηράκλητος. Δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Όποιοι θέλουν να το επιβεβαιώσουν, ας πάνε στον κρατήλο 402α και θα βρουν εκεί τι λέει ο Σοκράτης. Εκεί λοιπόν, αναφέρεται αυτή η έκφραση. Μάλιστα. Στον κρατήλο. Εκεί. Ο Πλάτων το βάζει στο στόμα του Σοκράτους. Στο στόμα του Σοκράτους 402α. Λοιπόν, και λέει ότι δεν είναι δυνατόν να περάσουμε δύο φορές από τον ίδιο ποταμό. Εδώ εννοεί ότι όταν πας να διασχίσεις τον ποταμό, τον βρίσκεις σε μια αλφα ενεργειακή κατάσταση. Όταν όμως επιχειρήσεις τη δεύτερη φορά, τα πάντα άλλαξαν. Ήρθαν καινούρια μόρια, ήρθαν με καινούριες κινητικές καταστάσεις. Οπότε τον ποταμό εσύ μπορείς να τον περάσεις, μπορείς να ξαναβραχείς. Αλλά αυτό που θα διασχίζεις ενεργειακά δεν είναι σαν το... σαν το πρώτο που κατέβηκε. Ναι. Και φυσικά ούτε και εμείς είμαστε ίδιοι. Κανείς δεν είναι ίδιος τα πάντα. Είμαι και ουκ είμαι. Συνεχίζει ναι, το αφεντικό αποσπασμα του κρατήλου. Βεβαίως. Ναι. Πρέπει να τονίσουμε εμείς ότι ο Ηράκλητος είναι ο φιλόσοφος ο οποίος έβαλε τα ενάντια. Τα ενάντια βέβαια τα είχαν βάλει πιο μπροστά οι Πυθαγόροι. Σωστό. Είναι οι 10 λεγόμενες συστοιχίες τις οποίες μας διασώζει ο Αριστοτέλης. Ωραία. Από τα ενάντια γίνεται σαφέστερος ο Ηράκλητος. Άκου τώρα τι είπα. Σαφέστερος ο Ηράκλητος. Ηράκλητος και σαφής. Και οι δύο σαφέστερος. Αλλά καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Ότι σαφέστερα ο Ηράκλητος μας μιλάει για τα αντίθετα και αυτά τα αντίθετα είναι μια καταπληκτική θεωρία. Έρχεται ο Κουλόμπ πριν 200 χρόνια και μας λέει τα ετερόνυμα έλκονται. Ναι, αλλά έχουμε το συνέσιο ο οποίος λέει των αντίξων συνεφελκομένων. Τα αντίξωα έλκονται. Πιο μεγαλοπρεπής, πιο ωραία έκφραση. Ναι. Να σας διακόψω και ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση. Λέμε για τις Πυθαγόριες με καταβολές του Ηρακλήτου. Διάβασα... Για την Πυθαγόρια μόρφωση ας λέμε, γιατί μόρφωση, είχε ωραία. Γενικότερη μόρφωση αυτός. Βέβαια για τις Πυθαγόριες καταβολές ή μόρφωση πολλών Ελλήνων σοφών έχουμε πληροφορίες. Έχουμε πληροφορίες, παραδείγματος χάρη, ότι ο Σοκράτης ήταν αρχηγός των Πυθαγορείων στην Ελλάδα. Το λέει ο καθηγητής Μπέρνετ, μεγάλος πλατωνιστής. Επίσης μας λένε για τον Αριστοτέλη ότι δεχόταν Πυθαγόριες θεωρήσεις. Επίσης μας λένε και για τον Ηράκλητο. Διάβαζα προχθές τον πλατωνικό Φέδωνα. Ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα για την αθανασία της ψυχής εκεί πέρα είναι το λεγόμενο επιχείρημα των εναντίον, δηλαδή της ύπαρξης αντίθετων πραγμάτων στον κόσμο. Και μας λέει εκεί ο Σοκράτης, ότι μιλάει ο Σοκράτης και λέει ότι για κάθε πράγμα υπάρχει το αντίθετό του. Αναφέρει διάφορα πράγματα, ισότητα, ανισότητα κτλ. Και φτάνει στην κατάσταση του ύπνου και της εγρήγορσης. Λέει ότι από τον ύπνο φτάνουμε στην εγρήγορση και από την εγρήγορση ξαναπηγαίνουμε στον ύπνο. Αν επικρατούσε μόνο ο ύπνος, θα κοιμόμασταν παντοτινά. Εξού θάνατος, αν επικρατούσε η εγρήγορση, δεν θα πεθαίναμε ποτέ έτσι. Δεν θα βρισκόμασταν σε κατάσταση ύπνωσης ποτέ. Άρα λέει, το ίδιο ισχύει για τη ζωή και για το θάνατο που είναι αντίθετα. Από το θάνατο δηλαδή προέρχεται η ζωή και από τη ζωή ο θάνατος. Αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα υπήρχε μόνο θάνατος, δηλαδή ανυπαρξία. Αυτό το επιχείρημα το θεωρώ ότι είναι και Ηρακλήτιο και Πυθαγόριο φυσικά. Αλλά και δείχνει και αυτό που λένε οι αρχαίοι Έλληνες, ότι τίποτα δεν προέρχεται από την ανυπαρξία και τίποτα δεν καταλήγει σε αυτήν. Αυτό το επιχείρημα δηλαδή των αντιθέτων μπορεί να σταθεί μόνο έτσι. Εγώ, επειδή 15 με 18 Μαρτίου έχουμε το μεγάλο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα είναι 1000 άτομα τουλάχιστον να το παρακολουθήσουν, υπάρχει μια διάλεξη με θέμα γέννησης εκ του μειόντος και είμαι περίεργος να δω τι θα πει. Στον Τίμιο
ο Πλάτων παίρνει στην αθέληνική φιλοσοφία. Ναι. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος. Γι' αυτό. Ναι. Εκτός αν η διατύπωση δεν ήταν σωστή ή αλλιώς την έδωσε ο εισηγητής και αλλιώς κατεγράφει στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Στον Τίμεο έχουμε ένα πρωτογενές άμορφο υλικό και ο Τίμεος βάζει τάξη σε αυτό το υλικό με αυτά τα οποία λέει και μαθηματικώς εφαρμόζει. Βάζει τάξη θα πει ότι ελαττώνει την εντροπία. Η εντροπία είναι ένα μέγεθος ενεργειακής υφής η οποία δείχνει το πόσο ακατάστατη είναι η δομή ενός συστήματος. Και όταν αυτό το σύστημα είναι χάος, το λέει ο Ηράκλητος, σάρμα, οικί και χειμένων. Ωραία. Και αν προσπαθήσεις, ξοδέψεις ενέργεια και ελαττώσεις την εντροπία του συστήματος, το κάνεις ένα ευμορφό σύστημα. Άρα, εκ του μη όντως, εγώ δεν ξέρω τι θα πει, εκ του μη όντως προσπαθούν να μας διδάξουν ότι αυτό το Big Bang από το τίποτα έγιναν όλα. Δεν ξέρω, ποτέ δεν το άκουσα με ευήκον ους, ποτέ δεν το πίστεψα. Τέλος πάντων όμως είναι μια θεωρία, είναι μια θεωρία της μόδας. Θεωρία που την εισηγήθηκε ο Δημόκρητος πρώτος, έτσι. Όπου λέει ότι ξαφνικά από το... Βέβαια, προϋπήρχε ύλη. Άμπρα. Προϋπήρχε ύλη. Ναι, αλλά τυχαία. Μιλάει για τις δίνες, μιλάει για τις περιστροφές. Ναι, είναι αλλιώς τα πράγματα. Ο Ηράκλητος αντίθετα μας λέει για την εκπήρωση του κόσμου. Ναι. Με ύψιλον, έτσι, όχι με ύψιλον γιώτα. Η οποία εκπήρωση, κατά σύγχρονες ερμηνείες, δηλώνει τη μετατροπή όλου του υλικού σήματος σε ενέργεια. Δηλαδή μας λέει ότι κάποια στιγμή το σήμα θα μεταβληθεί σε καθαρή φωτιά, καθαρή ενέργεια δηλαδή, και μετά θα ξαναγίνει πάλι υλικό. Άρα γνώριζε και τη μετατροπή της μάζας σε ενέργεια. Άκου να σου πω τώρα. Εσείς που είστε φυσικός και γιατί εγώ διαβάζω... Αυτό αν δεν κάνω λάθος είναι το υπαριθμό 30 απόσπασμα, το οποίο λέει ότι όλα είναι εκ του πυρός και αυτό το πυρ ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο. Εγώ προβληματίστηκα εδώ πέρα και μια που το θίξατε να σας πω τι εννοώ ή τι καταλαβαίνω εγώ ότι εννοεί αυτός και μπορεί να είμαι και εκτός θέματος με βάση τα μαθηματικά και τη φυσική εκείνης της εποχής. Ποιας εποχής? Έκτος προ Χριστού αιών. Λοιπόν, όταν έχουμε δύο αντίθετα, τα αντίξωα, αυτά τα αντίξωα πρέπει να είναι ενεργειακώς ομοειδή. Ωραία. Άρα, εάν έχω να ανάβει κάτι και να σβήνει κάτι, αυτή την ενέργεια ας την ονομάσουμε φωτεινή ενέργεια και την άλλη ας την ονομάσουμε σκοτεινή ενέργεια. Δεν είναι παράξενες οι έννοιες. Από εδώ νομίζω ότι παρεκκινήθησαν και μιλάνε για σκοτεινή ύλη που δεν τη βλέπουν κτλ. Τώρα, όταν λέω μέτρο στην φυσική, εννοώ την μεταβολή του μεγέθους ως προς το χρόνο. Δέλτα του μεγέθους, μεταβολή του μεγέθους προς ΔΤ. Αυτό είναι η παράγωγος που λέμε εμείς. Όταν η παράγωγος του ανάματος, ο ρυθμός που ανάβει, ισούται με το ρυθμό που σβήνει, οι δύο παράγωγες είναι ίσες. Από εδώ, αν ολοκληρώσουμε, θα βγει ότι το άθροισμα της ενέργειας της φωτεινής και της ενέργειας της σκοτεινής είναι σταθερό. Όταν σε ένα σύστημα έχω το ενεργειακό περιεχόμενο σταθερό, σημαίνει ότι αυτό το σύστημα έξωθεν
δεν δέχεται ενέργεια. Δηλαδή μας λέει ο Ηράκλητος αυτό το σύμπαν το οποίο φτιάχθηκε με φωτιά, δεν φτιάχθηκε από Θεό, ήταν, είναι και θα είναι, αυτό το σύμπαν είναι ένα κλειστό, απομονωμένο ενεργειακό σύστημα. Αυτά λέει ο Ηράκλητος. Τώρα... Το πήραν και οι Στοικοί αυτό το δόγμα της εκπήρωσης του κόσμου. Ότι ο κόσμος τελικά θα εκπληρωθεί, θα γίνει καθαρή φωτιά. Κοίταξε να δεις τώρα. Ενώ γίνεται μετατροπή από το ένα αντίξον στο άλλο, ποτέ δεν γίνεται η εξάντληση του ενός αντίξου και το maximum της εμφανίσεως του άλλου αντίξου. Καθώς μειώνεται το ένα, σταματάει πριν πλήρως εξαντληθεί. Οπότε αυτή η εκπλήρωση που όλοι θα γίνουμε κάποια μέρα φωτιά, λογικά ας γίνουμε. Ή δεν το μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αυτό θα γίνει βέβαια όταν εξαντληθεί πλήρως η σκοτεινή ενέργεια και γίνει όλη φωτεινή ενέργεια, γίνει πυρ και μας κατακαύσει. Και μάλιστα όταν λέει πυρ, ας πούμε, δεν εννοεί καν τον ήλιο, έτσι. Δεν το εννοεί. Λέει ότι ο ήλιος, ας πούμε, είναι ένα σώμα το οποίο είναι η αιτία της ύπαρξης, το οποίο γι' αυτό μας υπακούει στο λόγο. Αν λέει και ο ήλιος υπερβείλλει τα καθορισμένα μέτρα, που θέτει φυσικά ο λόγος, αλλά και αυτό που είπατε με το πυρ, και αυτόν θα επέμβουν οι ερημίες, λέει, οι επίκουροι της δίκης, για να τον φέρουν στο σωστό δρόμο. Μας λέει σε ένα άλλο απόσπασμα. Κοίταξε να σου πω τώρα. Το πυρ προβλημάτισε πολλούς φιλοσόφους. Το πυρ. Ποιο πυρ? Γιατί έχουμε το πυρ του Ηφαίστου και το πυρ του Διός. Ο Ήφαιστος στη μυθολογία μας είναι ένας θεός, χολός, και πάντα υποβαστάζεται από ξύλινο ραβδί. Μάλιστα. Ωραία. Το πυρ του Ηφαίστου είναι η κοινή φωτιά η οποία έχει πάντα την ανάγκη των ξύλων για να υπάρχει. Σταμάτησαν τα ξύλα, τροφοδοσία με ξύλα στο τζάκι, έσβησε η φωτιά. Όχι, η ηφαιστιακή φωτιά. Αυτή δεν είναι πια η ηφαιστιακή, των ηφαιστείων. Τον ηφαίστειο, το μάγμα, ας πούμε, η λάβα, γιατί λέγεται ότι το εργαστήριο του Ηφαίστου ήταν κάπου στην Έτνα. Το εργαστήριο του Ηφαίστου ήταν κάπου στη Λίμνο. Και νομίζω και κάπου για την Έτνα, λέγανε, ότι τον έριξε. Έχει υπάρχει κάποια σχέση με το ηφαίστειο της Ιταλίας? Εκείνο το οποίο θέλω να σου πω είναι ότι το πυρ του Ηφαίστου δεν μπορεί, αφού έχει, εξαρτάται από την ύπαρξη άλλου υλικού, των ξύλων, ναι, δεν μπορεί να είναι θεμελιώδες. Σωστό. Στοιχείο δημιουργίας της φύσεως. Σωστό. Και το πυρ του Διός είναι αυτή η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια η οποία εκπέμπεται από τον ήλιο. Αυτό το πυρ του Διός είναι ο Πλάτων που το αντιστοιχίζει στο κανονικό τετράεδρο και λέει είναι οξύ, πληγώνει, όπως είναι οξύες οι ακμές και οι κορυφές του τετράεδρου, και είναι αυτό το οποίο μας κάνει να βλέπουμε. Άρα όλα όσα μιλάνε για πυρ, αν δεν το διευκρινίζουν, θα πρέπει από αυτά που γνωρίζουμε από άλλους φιλοσόφους να καταλήγουμε ότι δεν είναι το πυρ του Ηφαίστου, αλλά είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια του Διός. Πρωταγόρα από ο Προμηθέας, το πυρ του Ηφαίστου κλέβει και δίνει στους Αθηνούς. Κοίταξε να δεις ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας είναι άλλο πρόβλημα. Εκεί έχουμε... Ο Προμηθέας έγινε η αιτία να θανατώσουν ή να καταδικάσουν σε θάνατο τον Αισχύλο. Δεσμός, ναι. Λοιπόν, ο Προμηθεύς δεν έκλεψε φωτιά από τους θεούς. Ο Προμηθεύς εδίδαξε εις τους ανθρώπους
το φλόγιστρον, ήτι την διαδικασία δια της οποίας θα επιτυγχάνει το θερμοκρασία υψηλότερα των 1536 βαθμών για να τακεί ο σίδηρος. Αυτό ήταν το σφάλμα που διέπραξε ο Προμηθεύς και ετιμωρήθη. Γιατί ετιμωρήθη ο Αισχύλος? Γιατί παίρνει τον Προμηθέα και τον καρφώνει στον Κάφκασο. Με αυτόν τον τρόπο για τους μεμοιημένους φανέρωσε ένα απόκριφο. Ποιο ήταν το απόκριφο? Ο Κάφκασος είναι το μοναδικό βουνό της Ευρώπης που έχει σιδηρομεταλλεύματα. Και επειδή το επρόδωσε ο Αισχύλος, κατεδικάστη εις θάνατον. Και επειδή ήτο ήρωας, μακεδονομάχος και σαλαμινομάχος, του χαρίσαν τη ζωή, αλλά τον διώξαν από την Αθήνα. Πέθανε στη γέλα της Σικελίας. Και αυτές οι ενέργειες, οι οποίες εξόργησαν και τον Ηράκλητο. Ο Ηράκλητος λέγεται και Οχλολίδωρος, ναι, διότι λιδωρεί τους συμπολίτες του. Γιατί λιδωρεί τους συμπολίτες του? Γιατί τον φίλο του, τον Ερμόλαο, τον διώξανε από την Έφεσο οι συμπολίτες, διότι δεν θέλουμε ανάμεσά μας να υπάρχει κανείς άριστος. Και επειδή είσαι άριστος, πρέπει να μην υπάρχεις μεταξύ μας. Και τον εξόρισαν. Σωστό. Άρα λοιπόν, ο Ηράκλητος, στο θέμα της αρμονίας, τι μας προτείνει μας να κάνουμε ως ενδιάμοντα? Να εναρμονιστούμε με το λόγο, να γνωρίσουμε τη θεωρία περί έρηδος και αντιθέτων? Να σου πω λίγο, να ολοκληρώσω λίγο, να, και θα δεις που καταλήγει ο Ηράκλητος. Σας είπα δύο είδη αρμονίας. Την φανερά και την αφανή. Και την αφανή. Την παλίντροπον και την... Τώρα θα σας πω την παλίντροπον. Εάν λοιπόν την οκτάβα την χωρίσουμε όχι σε δύο μέρη, αλλά σε τρία μέρη, τότε υπάρχει η περίπτωση κατά την οποία κατεβαίνοντας τη μουσική κλίμακα, κατεβαίνοντας την οκτάβα, να έχεις αφανή αρμονία και ανεβαίνοντας να έχεις πάλι αφανή αρμονία. Ή κατεβαίνοντας την κλίμακα να έχεις φανερά αρμονία και ανεβαίνοντας να έχεις πάλι φανερά αρμονία. Αυτό το ανέβα κατέβα με τον ίδιο τρόπο είναι που ονομάζει ο Ηράκλητος παλίντροπον αρμονία. Ο κοσπέρ τόξου χελίρης. Αυτό κατ' εμέ θα πει. Όπως ταλαντεύεται η χορδή από το δοξάρι στη λύρα, έτσι είναι και αυτή η παλίντροπος αρμονία. Γι' αυτό λέει ουξινιάσι, δεν καταλαβαίνουν πώς το ένα χωρίζεται στα δύο και μετά συνενώνεται. Εδώ κατ' εμέ ο Ηράκλητος μελετάει την φυσική των εγχόρδων οργάνων με δοξάρι. Στο δοξάρι, όταν ξεκινάς στη χορδή επάνω, το δοξάρι κολλάει στη χορδή και την παρασύρει. Την παρασύρει, αλλά η παραμόρφωση της χορδής δημιουργεί δυναμική ενέργεια που ξεκολλάει. Είναι ένα, και κάποια στιγμή που ξεκολλάει γίνονται δύο. Η χορδή γυρίζει προς τα πίσω και κάποια στιγμή σταματάει. Ξαναγίνεται ένα και πάλι αυτή η ταλάντωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Ηράκλητος με την παλίντροπο αρμονία θέλει να μας πει πώς λειτουργούν τα έγχορδα όργανα με δοξάρι. Όταν το είπα εγώ αυτό σε διάλεξη, ξεσηκώθηκαν οι μουσικολόγοι και είπαν αυτά είναι τερατολογίες. Εκ των προ-Χριστού αιώνα που βρέθηκε το δοξάρι. Το δοξάρι μας ήρθε από την Ανατολή των 11ων μετά Χριστών αιώνα.
Και επειδή εγώ πίστευα στην έρευνά μου, έπρεπε να βρω τεκμήρια. Και βρήκα τεκμήρια. Βρήκα τεκμήρια και αγαλματίδια με δοξάρι, βρήκα και ζωγραφιές. Να σας πω, υπάρχει στα άβδυρα της Θράκης, βρέθηκε ένα αγαλματίδιο, ένας βιολονίστας, ο οποίος κρατάει το βιολί, αλλά το δεξί χέρι, το μισό δεξί χέρι, αυτό που κρατάει το δοξάρι, λείπει. Ήταν όμως μία αρχή για να συνεχίσω το ψάξιμο. Η κυρία Κοταρίδη, που κάνει τις ανασκαφές στις Αιγές, βρήκε τον καινούριο θησαυρό των Τιμενιδών, 20 τάφους. Μέσα στους τάφους βρήκε διάφορα κτερίσματα. Σε έναν τάφο βρήκε περί τις 20 λευκές λυκύθους που περίχαν άρωμα. Οι λύκηθοι ήσαν ζωγραφισμένοι απ' έξω. Σε μια λύκηθο δείχνει δύο γυναίκες να θρηνούν τον θάνατο μιας τρίτης που φέρει κορώνα και είναι ανάμεσά τους. Θρηνούν μια βασίλισσα και στον τοίχο του θολωτού αυτού τάφου κρέμεται μια λύρα με δοξάρι. Και προσέξτε τώρα κάτι. Για να παίζει ένα έγχορδο όργανο με δοξάρι, πρέπει οι χορδές να μην είναι επί του αυτού επίπεδου, να μην είναι ομοεπίπεδες, γιατί αλλιώς το δοξάρι θα τις γρατζουνούσε, θα διήγειρε όλες τις χορδές. Πρέπει ο καβαλάρης να είναι τοξωτός, να είναι καμπύλος. Και ξεκάθαρα βάζει τον καμπύλο καβαλάρη ο ζωγράφος, που ξεκάθαρα μας λέει ότι τον 4ο-5ο αιώνα π.Χ. οι Μακεδόνισσες βασίλισσες παίζαν λύρα με δοξάρι. Και υπάρχει από το Μουσείο της Θήβας του 8ου π.Χ. αιώνος, που μας δείχνει λύρα τρίχορδη με δοξάρι, και υπάρχει και μία τεφροδόχος 5ου π.Χ. αιώνος, υπάρχει στο Μουσείο των Αβύρων στην Ξάνθη, που δείχνει λιράρι με δοξάρι, και υπάρχει και μια παρέμβαση μοδιστρική στον χιτώνα του. Κρέμονται από το χιτώνα διάφορα εφεδρικά δοξάρια για να διαλέγει να παίζει με διαφορετικό ηχόχρωμα, με κουδουνάκια ή χωρίς κουδουνάκια, τις μελωδίες που επρόκειτο να παίξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι με αυτήν την παλίντροπον αρμονία μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα έγχορδα μουσικά όργανα με δοξάρι. Ο Ηράκλητος. Ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Επίσης θα πούμε ότι όσο και να μελετήσουμε τον Ηράκλητο, είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε ένα οριστικό συμπέρασμα. Εδώ δεν έβγαλε ο Σοκράτης, όπως... Αυτό δεν το είπαμε. Ναι. Όταν ρωτήθηκε από τον Ευρυπίδη αν κατάλαβε τίποτα από το σύγγραμμα του Ηρακλήτου που του είχε δανείσει ο Ευρυπίδης, είπε, πείτε μας, που το λέτε πιο ωραία. Ο Σοκράτης είπε, όσα διάβασα ήσαν εξαιρετικά. Και πιστεύω, όσα διάβασα και κατάλαβα ήσαν εξαιρετικά. Πιστεύω εξαιρετικά να ήταν και όσα δεν κατάλαβα. Αλλά περί αυτών χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός δίλιου δίτου, δίτης δηλαδή, βουτιά, κολυβίδι, πάει, ναι, να πάει βαθιά. Δεν είπε κολυμβητή, είπε δίτη, θέλοντας να τονίσει ότι η αλήθεια των γραφωμένων είναι τόσο βαθιά που πρέπει αυτός ο δίλιος δίτης να βουτήξει κάτω και να βρει την αλήθεια. Εμβυθώ στο... γάρι αλήθεια. Αυτό ακριβώς, Δημόκριτος. Εμβυθώ γάρι αλήθεια. Αυτό θα έλεγα. Να πούμε ότι αυτό, είναι μας λέει το... αυτό είναι το μότο του περιοδικού σας. Ναι. Βέβαια. Αυτός ο Σοκράτης. Και
Εγώ εξαιτίας του Σοκράτους και του Πυθαγόρου που λέγανε ότι δεν έγραψαν τίποτα, έτσι ξεκίνησα την έρευνα σιγά σιγά. Ο Πυθαγόρας συνέγραψε. Ο Πυθαγόρας συνέγραψε και τα συγγράμματά του τα έμαθε ότι υπάρχουν ο Πλάτων όταν επισκέφθη τις Σιρακούσες και έδωσε παραγγελιά στον Δίωνα, τον κουνιάδο του τυράννου Διονυσίου του Πρώτου των Σιρακουσών. Πλήρωσε όσα όσα και τα θέλω. Και πράγματι, τα βιβλία αγοράστηκαν έναντι του μεγάλου ποσού των 100 μνών και υπάρχει πηγή που λέει ότι εξ αυτών συνεγράφει ο Τίμεος. Και πάμε και λίγο στο Σοκράτη. Ο Σοκράτης δεν είναι μηδέν γεγραφός. Είναι πολύ γεγραφός. Οι ακροατές μας που τους ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα θα κάνουν καλά να ανατρέξουν στο Μενέδημον τον Ερετριέα και στον Ιδωμενέα τον Ερετριέα. Αυτοί είναι οι δυο δημιουργοί της Ερετριακής Φιλοσοφικής Σχολής, οι οποίοι ήσαν συμμαθητές του Πλάτωνος, του Ξενοφόντος, του Εσχήνου, του Σφυτίου και παρακολουθούσαν τα μαθήματα του Σοκράτους. Λέει ο Μενέδημος, είχαμε ανάμεσά μας έναν που λεγόταν Εσχήνης. Ήταν από το Κοροπή των Αθηνών. Σφύτιος. Σφυτός ήταν το Κοροπή στην αρχαία ονομασία. Ο Σφύτιος, δηλαδή ο Εσχήνης από το Κοροπή. Ο αγαπημένος μαθητής του δασκάλου. Είναι... Όχι ο Εσχήνης ο... Όχι ο Εσχήνης εκείνος, ούκ Εσχήνη, ο Εσχήνη, ο της πόλεως Εσχήνη. Όχι. Αυτός ο Εσχήνης είναι αυτός που είπε «Δάσκαλε, να πληρώσουμε τους φρουρούς και να σε φυγαδεύσουμε». Και διευκρινίζει ο Μενέδημος, εδώ έπνιξε το αληθές όνομα του πρωταγωνιστού ο Πλάτωνας και έβαλε τον Κρήτονα. Ο Κρήτον δεν είπε τίποτα. Ο Εσχήνης ήταν αυτός ο οποίος το είπε. Και λέει ο Μενέδημος ότι ό,τι και αν έλεγε ο Εσχήνης ήταν κοινό, ήταν απλό. Μια μέρα έρχεται ο Εσχήνης και μας λέει κάτι που κοιταχτήκαμε όλοι μας μεταξύ μας, γιατί ήταν πολύ σοφό. Είπαμε δεν βαριάσει σύμπτωση. Την άλλη μέρα έρχεται και μας λέει κάτι σοφότερο. Και εκεί προβληματιστήκαμε και είπαμε να το ψάξουμε. Η γυναίκα του Σοκράτη Ξανθίπη, μετά το θάνατο του δασκάλου, χάρισε στον Εσχήνη των Σφύτιων τον ιόν του ελολαθούς του Αλαντοποιού όλα τα συγγράμματα που συνέγραψε ο δάσκαλος. Αυτό... Στο Διογέννη το Λαέρτιο, δεν αναφέρεται αυτό? Ναι, έχουμε πολλά πράγματα. Τα χάρισε ή τα πούλησε, μου φαίνεται. Για ποιο μιλάς? Για την Ξανθίπη. Η Ξανθίπη τα έδωσε, λέει, στον αγαπημένο μαθητή του δασκάλου. Δεν μιλάει εδώ για χρήματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και ο Πυθαγόρας συνέγραψε και ο Σοκράτης συνέγραψε. Η μεγάλη μου απορία είναι, αφού υπάρχει έστω και μια πηγή που το λέει, γιατί δεν διδάσκεται και να αφήσουμε στην καλή προαίρεση, στην ορθών λόγων του μελετητού. Σωστό. Ωραία. Και εκ των προτέρων μας λένε ότι ούτε ο ένας συνέγραψε, ούτε ο άλλος συνέγραψε. Μάλιστα, πόσο θυμάμαι στην περίπτωση του Πυθαγόρα, αναφέρονται και τρία βασικά συγγράμματά του. Βεβαίως. Ήταν το φυσικόν, ναι. Το παιδευτικόν και ακόμη ένα. Ναι. Μα αναφέρονται και άλλα, τα χρυσά έπι και τα λοιπά. Και όμως λένε ότι δεν αγόρασε ο Πλάτωνας τα βιβλία του Πυθαγόρου,
αγόρασε δύο βιβλία που συνέγραψε ο Φιλόλαος. Αυτά δεν στέκουν, γιατί σε αυτό το απόσπασμα υπάρχει η τελευταία πρόταση που λέει «Επειδή ήτο της οικογενείας του επετρέπεται η πρόσβαση στα βιβλία». Εάν το βιβλίο το έγραψα εγώ, είμαι δεν είμαι της οικογενείας, το βιβλίο είναι δικό μου. Έτσι. Έχω κάθε πρόσβαση στο βιβλίο. Αν όμως δεν είναι δικό μου το βιβλίο, τότε επειδή είμαι της οικογενείας, χατηρικώς μου το επιτρέπουν να δω τα βιβλία του αληθούς συγγραφέως, τότε εδώ κρύβεται η ουσία του πράγματος. Μάλιστα. Εξαιρετικά όλα αυτά, πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε υπερβεί όμως την ώρα που μας δίνεται εδώ από το ραδιόφωνο. Οπότε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη φορά. Πρώτο ο Θεός. Μετά βεβαίως. Το μαθηματικό συνέδριο και με ενδιαφέρει αυτή η εκ του μηδενός δημιουργία, να δούμε τι υπόθηκε εκεί πέρα. Ναι, ναι, θα το περιμένουμε. Και εμένα με ενδιαφέρει να δω τι θα γίνει. Και θα μπορούσατε να καλέσετε και τον ίδιο. Ναι. Καλαχάνης Κωνσταντίνος θα είναι ο εισηγητής, ο οποίος είναι θα μπορούσε... Φίλος μας. Ναι, ο Καλαχάνης είναι εξαιρετικός και στο περιοδικό και είναι και στην δικιά μας την Διεθνή Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Ωραία. Οπότε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρη για την παρουσία του εδώ. Ευχαριστούμε και τον Μίλτο τον Ιχολίτη για την υπομονετική του εδώ παρουσία. Εμείς να πούμε ότι η φιλοσοφία του Ηράκλειτου παραμένει σκοτεινή, αν και διαφωτίστηκαν αρκετά κάποια σημεία της. Περιμένουμε και τη δική σας συμβολή, ίσως με ερωτήσεις, στην επόμενη εκπομπή, για να μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό που έλεγε ο λεγόμενος σκοτεινός και μισητής του όχλου. Οχλολίδωρος. Οχλολίδωρος φιλόσοφος. Ευχαριστούμε κατά τη ρίση του Τίμωνος, μάλλον. Του Φλιασέως. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σπυρίδη. Να είστε θα καλά. Σας έχουμε και εγώ σίγουρα σας ευχαριστώ. Σε κάποια άλλη εκπομπή με διαφορετική θεματολογία. Ευχαριστούμε. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας.